Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την τουριστική σεζόν που άνοιξε, με τα στελέχη του χώρου να διευκρινίζουν ότι το ρεύμα αυτή την ώρα δίνει το περιθώριο να μιλάμε για μια σεζόν που θα θυμίζει τις καλές εποχές προ-κορονοϊού. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Το brand της Ελλάδος είναι πανίσχυρο πλέον, μετριέται σαν το πέμπτο ισχυρότερο παγκοσμίως. Η χώρα μας έχει εμπεδώσει την αίσθηση ενός ασφαλούς προορισμού. Οπότε λοιπόν δεν θα απέκλεια, ούτε θα με εκπλήξει τελικά, αν δούμε έσοδα από τον τουρισμό, παρά τα προβλήματα, κοντά σε αυτά του 19 ή όχι και αυτά του 19. Να χαιρετήσουμε την πρώτη σεζόν μετά την πανδημία, που νομίζουμε ότι θα είναι ολόκληρη καταρχήν. Ξεκινάει από νωρίς, που ξεκινάει με καλές προοπτικές παρά το πρόβλημα το σοβαρό του πολέμου στην Ουκρανία. Προοπτικές που για την Κρήτη δείχνουν ότι θα είναι αυξητικές σε σχέση με το 19, εφόσον δεν έχουμε κάποια άλλα διεθνή παρατράγουδα, γιατί πρέπει να το λέμε πάντα αυτό και να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχουμε. Την ώρα που οι τουριστικοί παράγοντες δηλώνουν αισιόδοξοι έστω και συγκρατημένα, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Ενώ και η κρουαζιέρα έχει δυναμική αποτύπωση, με τα μηνύματα να δείχνουν ότι το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται μόνο στη φετινή χρονιά, αλλά και στο 2023. Το σημαντικό είναι δεν έχω ακυρώσεις. Έχω ζήτηση. Άρα, τουλάχιστον σαν αεροδρόμιο, πάμε καλά. Από εκεί και πέρα, ακούω και τους συναδέλφους, τους φίλους από τις προκρατήσεις και από τα ξενοδοχεία, ότι έχουν ζήτηση και έχουν κρατήσεις, άρα θα είναι μια καλή σεζόν. Η κρουαζιέρα ούτως ή άλλως καλύπτει και μήνες που δεν είναι μήνες αιχμής στην τουριστική σεζόν, δηλαδή καλύπτει τον Απρίλιο και τον Μάιο και τον Οκτώβριο και Νοέμβριο που είναι οι καλύτεροι μήνες κρουαζιέρας, όπου έχουμε αρκετές κρατήσεις. Και έχουμε και πολύ θετικά μηνύματα για το 2023, πρέπει να πω, από τώρα. Στη στροφή και πάλι σε μια κανονικότητα, το κλειδί, όπως αναφέρουν τα στελέχη του τουρισμού, είναι οι υποδομές και οι συνέργειες. Αυτό είναι και το βασικό στοιχείο που αναδεικνύεται στην έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την Εθνική Στρατηγική του Ελληνικού Τουρισμού μέχρι το 2030, που στοχεύει στη χρονική αλλά και χωρική επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Ο στόχος είναι το 2030 να μπορέσουμε να διευρύνουμε το τουριστικό εισόδημα και χωρικά και χρονικά. Χωρικά σε περισσότερες περιφέρειες. Σήμερα το 5 περιφέρειες συγκεντρώνουν σχεδόν το 70-80% του τουριστικού εισοδήματος, αλλά και χρονικά, δηλαδή πέρα από αυτό το τετράμινο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε το αποτέλεσμα του τουρισμού να είναι ακόμα πιο μεγάλο και εμφανές στην ελληνική οικονομία. Εκείνο που αποτελεί πια υποχρέωση σε όλους μας μετά από μια καλή, ελπίζω, τουριστική χρονιά, είναι να βρούμε τον τρόπο να φτιάξουμε τα προϊόντα και τις συνεργασίες για να καλύψουμε και ένα μέρος το χειμώνα, όχι να το κάνουμε καλοκαίρι, αλλά να μπορούμε να απασχολούμε ανθρώπους, εγκαταστάσεις σε κάποιο βαθμό επιτέλους και τη χειμερινή περίοδο. Μικρότερο, αλλά με κοινή προσπάθεια και κοινό ρίσκο μπορεί να επιτευχθεί. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του ΣΕΤΕ και στελεχών του τουρισμού, εκείνο που αναφέρθηκε ήταν η ανάγκη να προχωρήσουν υποδομές και να ενισχυθεί η χώρα ως προορισμός, όχι μόνο στο πεδίο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει, αλλά συνολικά στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος ως εμπειρία.